Έγινε μεγάλη, φοβερή κρίση του Θεού, καθώς οι άνθρωποι το 2400 π.Χ. και αφού επί αρκετά χρόνια, χίλια και τόσα χρόνια, επεβίωναν στη γη σαν απόγονοι του Αδάμ και ιδιαιτέρως σαν απόγονοι αφενός μεν του Σιθ, ιή του Θεού, αφετέρου ιή του Κάιν, που αποτελούσαν και την απαρχή του κοσμικού φρονήματος. Όμως, ενώ ήταν ξεχωρισμένοι απολύτως ιή του Θεού από τους ιούς των ανθρώπων, εν τέλει επεκράτησε το φρόνημα του κόσμου, καθώς οι ιοί των ανθρώπων εισήλθαν στα στιγατέρα του Θεού. Και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μίξη των Αγίων ανθρώπων του Θεού με τον Υιόν του Διαβόλου. Με αποτέλεσμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να το ξέρουμε, όταν ένας Άγιος άνθρωπος αγγίξει ακάθαρτο, δεν το αγιάζει, ενώ όταν ένας ακάθαρτος άνθρωπος αγγίξει Άγιον, το μολύνει. Εν τέλει, η σχή μεταξύ των ιών των ανθρώπων δεν έχει το αγαθόν, το τίμιον, αλλά έχει το πονηρόν και το αχρίον. Αυτό εν τέλει υπερτερεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί? Διότι ο διάβολος είναι άρχον, βασιλιάς και θεός του κόσμου τούτου και είναι πολύ πολύ ανώτερος σαν άγγελος αλλά και σαν χερούβ επισκιάζων, που μπορεί πάρα πολύ εύκολα να παρασύρει τον άνθρωπο τον αδύναμο, έστω και αν πιστεύει στο Θεό. Γι' αυτό και πάντοτε μέχρι κάποια στιγμή θριάμβευε επί των ιών των ανθρώπων ο διάβολος και ο Σατανάς, απαρχής και μέσα στον Παράδεισο ακόμη, με τον Αδάμ και την Εύα. Κατάφερε και οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς σε παράβαση, ανομία και αμαρτία, ώστε ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτούς τους ανθρώπους παρά μόνο να τους εκβάλει. Και αυτή ήταν η αγαθοσύνη του Θεού, να τους εκβάλει από τον Παράδεισο, μη τυχόν και φάνε από τον καρπό του δέντρου της ζωής και ζήσουν αιώνια μέσα στην αμαρτία τους. Και έτσι ο Θεός αναγκάστηκε και εξέφρασε τη βουλή του και την απόφασή του προς έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο μόνος τέλειος μεταξύ των ανθρώπων, που ο Θεός τον έχει προετοιμάσει, τον Νόε, τη γυναίκα του και τους τρεις γιους του, το Σιμ, το Χάμ και τον Ιάφεθ, λέγοντας ότι δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου επί της γης παρά μόνο 120 χρόνια και δίδοντας εντολή από τα 100 χρόνια, δηλαδή μετά από 20 χρόνια, στο Νόε να οικοδομήσει την Κιβωτό, την οποία βέβαια οικοδόμησε, και η επιτυχία του έργου του Νόε ήταν η κατά πάντα απόλυτος υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε απόλυτη επιτυχία σε ό,τι κάνουμε, για να το ευωδώνει ο Θεός. Και έτσι, δυστυχώς για την ανθρωπότητα, δεν υπήρξε ούτε ένας δίκαιος την εποχή του Νόε, εκτός από αυτόν και την οικογένειά του, να πιστέψει δηλαδή ποιος είναι ο δίκαιος και ευσεβής. Δίκαιος είναι αυτός που πιστεύει στο Λόγο του Θεού και υπακούει, και ευσεβής αυτός που φοβάται το Θεό και σέβεται τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τον άδικο που απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτο ετύφλωσε το νου ώστε δεν μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου, και ασεβής ο άνθρωπος που Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται. Δύο τελείως διαφορετικοί
άνθρωποι, χαρακτήρες ανθρώπων ενώπιον του Θεού αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Και έτσι δεν βρέθηκε ούτε ένας δίκαιος και ευσεβής και κατεστράφει όλο το ανθρώπινο γένος με εξαίρεση τον Νόε, την οικογένειά του, και το αποτέλεσμα ήταν πολύ σοβαρό, γιατί όταν ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της οργής του Θεού με τον κατακλυσμό, τότε ξανάρχισε ο Θεός από την αρχή με την οικογένεια του Νόε και δημιουργήθηκαν απόγονοι και μέσα σε 120 χρόνια είχε πραγματικά αυξηθεί πλήρως το ανθρώπινο γένος. Τότε η γη ήταν ενωμένη, εμία ήταν η στέρεα, η ξηρά, δεν ήταν ξεχωρισμένη. Σε 120 χρόνια είχε δημιουργηθεί πια ένας αρκετά μεγάλος λαός που είχε δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Είχαν μια γλώσσα, δηλαδή μπορούσαν και κατανοούσαν ο ένας τον άλλον, συνεννοούντο, επικοινωνούσαν, αλλά είχαν και μια φωνή που σημαίνει ένα φρόνημα. Και μια γλώσσα για κατανόηση και ένα φρόνημα για επικοινωνία. Όμως, εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, αγαπημένα μου αδέλφια, σε αυτή την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, ανάμεσα στα μέλη μιας εκκλησίας, ανάμεσα στα μέλη οποιασδήποτε ανθρώπινης συνάθρησης. Και το κρίσιμο σημείο είναι, ναι μεν έχουν μια γλώσσα, συνεννοούνται, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και έχουν και την ίδια φωνή, επικοινωνούν, έχουν δηλαδή κοινωνία μεταλλήλων. Μία γλώσσα και ένα φρόνημα. Μία γνώμη και ένα φρόνημα. Όμως, το κρίσιμο σημείο είναι, και γιατί είναι κρίσιμο, γιατί αν υπάρχει αυτή η απόλυτη ενότητα, τότε υπάρχει ένας απόλυτος πνευματικός νόμος, ό,τι αν πράττουνε θα τα καταφέρνουνε. Ό,τι αν αποφασίζουνε θα γίνεται. Ό,τι θέλουνε θα το επιτυχάνουνε. Εάν όλοι μαζί συνεννοούνται, επικοινωνούν και ξεκινάνε. Αλλά το κρίσιμο σημείο, όπως είπαμε, ποιο είναι? Ποια είναι η γλώσσα και ποιο είναι το φρόνημα? Εάν η γλώσσα και το φρόνημα είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, τότε αφενός μεν ο Θεός είναι μαζί τους, χαίρεται και ευωδώνει, αφετέρου ο διάβολος τρίζει τα δόντια του, θυμώνει και αγωνίζεται να βάλει εμφύλιο πόλεμο, να επιτύχει χωρισμό. Εκείνη η νίκη του διαβόλου, να καταφέρει είτε με απειλές, είτε με προκλήσεις και δελεασμούς, είτε με κατηγόριες, είτε με κολακίες. Έχει πολλούς τρόπους ο διάβολος να καταφέρει το στόχο του. Ποιος είναι ο στόχος του? Χωρισμός. Ποιος είναι ο στόχος του? Σύγχυση. Ποιος είναι ο στόχος του? Βαβέλ. Εάν αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με αυτό που λέει ο Θεός και με αυτό που θέλει ο Θεός, δηλαδή με τη βουλή του Θεού και με την απόφαση του Θεού. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα ενωμένοι σε γλώσσα διαφορετική από το Λόγο του Θεού και σε φρόνημα διαφορετικό από το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, τότε αυτό το οποίο δημιουργείται, θα τολμούσα να πω για να γίνω πιο αντιληπτός, είναι μια συμμορία, μια ενότητα
προς το κακό. Ενωμένοι αποτελούν μια συμμορία, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θέλω να γίνω αντιληπτός. Όλοι συμφωνούν σε κάτι. Συμφωνούν στην κακία, ίσως. Συμφωνούν στην πονηριά, ίσως. Στην αμαρτία, ίσως. Και όταν και εκεί υπάρχει απόλυτη ενότητα, με τη λογική, την ανθρώπινη και του κόσμου τούτου, με τη λογική, με το λόγο, τον ανθρώπινο και του κόσμου τούτου, και με το φρόνημα και την άποψη του κόσμου τούτου, και σε αυτούς ισχύει αυτός ο πνευματικός νόμος. Δηλαδή, ό,τι κάνουν θα το καταφέρουν. Μόνο που εδώ άλλος είναι ο Κύριος και ο άλλος είναι ο απέναντι. Εδώ ο Κύριος τους και ο Θεός τους είναι ο διάβολος, που τους οδηγεί, κατευθύνει για να κάνουν ακριβώς αυτό που σχεδιάζουν και συζητάνε και συμφωνούν. Απ' την άλλη μεριά όμως ο Θεός που είναι αγάπη πρέπει να τους εμποδίσει για να μην γίνει χειρότερο το κακό σε αυτούς. Και έτσι λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο το οποίο συνέβη στους ανθρώπους μετά τον κατακλυσμό. Είχαν καταλήξει σε μία απόλυτη ενότητα λόγου και φρονήματος. Δηλαδή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θέλω πάντες να λέγεται το αυτό πρώτον και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Και αυτό συνέβαινε 120 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Όμως το Θεό ανήκει να εφοράει επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Να παρατηρεί, να παρακολουθεί, να βλέπει. Τι να βλέπει? Τις προθέσεις. Να βλέπει τις βουλές και τα σχέδια του ανθρώπου. Τι βουλεύεται και τι σχεδιάζει. Και εκείνο που είδε ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πρώτους σαν σύνολο μετά τον κατακλυσμό, περιγράφεται με λεπτομέρεια μέσα στο Λόγο του Θεού. Από πού? Από αυτά που είπαν και από αυτά που σκέφτονταν και από αυτά που φρονούσαν. Από αυτό σε καταλαβαίνει ο Θεός. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι η καρδιά. Τι θέλει η καρδιά και τι αποφασίζει ο νους. Και είπαν, έλθετε ας οικοδομήσομεν εις αυτούς πόλην και πύργον. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό για μας. Δηλαδή, αυτό το λέει ο Λόγος του Θεού, φιλαυτία. Ό,τι το καλύτερο για μας. Και ας το προσέξουμε αυτό, γιατί σήμερα πιστεύω ο Θεός θέλει να μας δώσει την ενότητα της οικογένειας πρώτον και την ενότητα της Εκκλησίας δεύτερον. Το πρώτο βασικό λοιπόν είναι ας οικοδομήσουμε για μας ό,τι το καλύτερο. Και ο Λόγος του Θεού λέει, μη σκέφτεσαι μόνο το δικό σου το καλό, αλλά περισσότερο του άλλου. Το οποίο η κορφή να φτάνει έως του ουρανού. Αυτοπροβολή και ύψωσης. Να μας βλέπουν όλοι και να είμαστε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Περηφάνεια, αλαζονία. Τρίτον, και ας αποκτήσομεν εις αυτούς όνομα. Φήμη, μαρτυρία, δόξα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η δόξα. Τέταρτον, μην τυχόν και διασπαρούμε επί του προσώπου πάσης της γης. Μην τυχόν και χάσουμε την ενότητά μας και τη δύναμη εκ της ενότητάς μας. Δύναμη. Να είμαστε δυνατοί. Όλοι μαζί. Και τέλος, μήπως τυχόν και διασπαρούμε επί του προσώπου πάσης της γης. Εκείνο που φοβόνται είναι την επέκταση και τη διάλυση. Κοντά. Ενωμένοι. Αλλά, επαναλαμβάνω, η πρόθεσή τους είναι
για τη δική τους δύναμη, εξουσία, προβολή, δόξα που δημιουργείται από την επιθυμία της σαρκός, από την αλαζονία του, από την επιθυμία των οφθαλμών και από την αλαζονία του βίου. Άρα φρόνημα σαρκός. Άρα αγάπη κοσμική. Ο διάβολος χαίρεται, αλλά ο Θεός που είναι αγάπη δεν θα το αφήσει να εξελιχθεί, γιατί και πάλι θα χρειαστεί να γίνει κατακλυσμός. Δεν θα το αφήσει να εξελιχθεί προς καταστροφή. Και πώς θα επέμβει? Με έναν τρόπο που επεμβαίνει πάντοτε. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά από το άλλο, από την άλλη μεριά, επεμβαίνει και ο διάβολος. Ο διάβολος στην ενότητα της αγάπης επεμβαίνει με διάλυση. Και ο Θεός στην ενότητα της αμαρτίας επεμβαίνει με σύγχυση. Και έτσι, αφού παρατήρησε, εκφράζεται ο Λόγος του Θεού, εκφράζει τα σχέδια του Θεού, εκφράζει ο Λόγος του Θεού το χαρακτήρα του Θεού, εκφράζει τις βουλές του και τα σοδούς του. Κατέβη λοιπόν ο Κύριος και είδε την πόλη και τον πύργο, τον οποίον οικοδόμησαν και συνέχισαν να οικοδομούν ή του ανθρώπου ή των ανθρώπων. Και είπε ο Κύριος, ιδού ένας λαός και πάντως έχουν μια γλώσσα. Και άρχισαν να κάνουν αυτό. Και τώρα εξάπαντος θα τα καταφέρουν. Δεν υπάρχει τίποτα που να τους εμποδίσει να κάνουν ό,τι σκοπεύουν. Δηλαδή, από το κακό στο χειρότερο. Και η απόφαση. Έλθετε και ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσα αυτών, δια να μην εννοεί ο εις του άλλου τη γλώσσα. Έλθετε, σε ποιους απευθύνεται? Στα στρατεύματα του ουρανού, αδερφοί. Γιατί ο Θεός επεμβαίνει πραγματικά καταλυτικά με τα δικά του στρατεύματα, με την ενότητα τη δική του. Ποια είναι τα δικά του στρατεύματα? Οι άγγελοι. Τα δύο τρίτα των αγγέλων. Γιατί αυτό το έχει δει, όταν ο διάβολος κατάφερε να πείσει το 1/3 και να τους κάνει ομόψυχους και να δημιουργηθεί το μεγάλο αυτό καταστροφικό έργο, που το χερούβ το επισκιάζον έγινε διάβολος και σατανάς. Και δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς, γιατί υπάρχει ενότητα μεταξύ των δαιμονίων. Βεβαίως έχουν επηρεάσει τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα, τους ανθρώπους, και τους έχουν κατευθύνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, ο άνθρωπος επηρεάζεται απολύτως από τον πνευματικό κόσμο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να φοράμε την πανοπλία του Θεού, για να μπορούμε να αντισταθούμε και να βρεθούμε δόκιμοι μέχρι τέλους. Πώς κατάντησαν έτσι οι άνθρωποι? Από μόνοι τους? Όχι βέβαια. Από την επίδραση στην καρδιά των ανθρώπων, που να απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, των πνευμάτων της πονηρίας, και τους έφεραν σε μία απόλυτη ενότητα καταστροφής. Υπάρχει λοιπόν η ενότητα της καταστροφής, αλλά υπάρχει και η ενότητα της ευλογίας και της δόξας του Θεού. Τώρα στην ενότητα της καταστροφής μόνο ο Θεός μπορεί να τους σταματήσει, όχι με κρίση, με σύγχυση. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε τη σύγχυση, ποιος την προκαλεί. Ποιος είναι αυτός που προκαλεί τη σύγχυση στην οικογένειά σου?
Εάν η αποφάση σου που έχεις πάρει είναι μιας φωνής και μιας γλώσσης, αλλά σε όχι συμφωνία, σε αντίθεση με τις βουλές και τις αποφάσεις και τα σωδούς του Θεού, αυτός ο οποίος φέρνει τη σύγχυση είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν όμως οι αποφάσεις σου είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και με οδηγία Θεού, αυτός που αγωνίζεται να φέρει τη σύγχυση είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν είναι πολύ κρίσιμο σημείο όχι μόνο να ενδιαφερόμαστε για την ενότητα της οικογένειάς μας και της Εκκλησίας, αλλά για το τι είδους ενότητα είναι αυτή που θέλουμε. Μήπως έχει επισέλθει μέσα η επιθυμία της σαρκός, δηλαδή να περνάμε καλά, φτιάξουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να περνάμε καλά, οι επιθυμίες των οφθαλμών, να θέλουμε κι άλλα, αυτά που δεν θέλει ο Θεός, η αλαζονία του βίου, να φαινόμαστε. Εκεί θα επέμβει ο Θεός με σύγχυση. Αν όμως η ενότητα την οποία έχει η οικογένειά μας στηρίζεται στις βουλές του Θεού και στα σωδούς του Θεού και οικοδομείται πάνω στην ταπείνωση των ανθρώπων, της οικογένειας, τότε θα βρίσκουν χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων και ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πότε ο διάβολος μπορεί να συγχύσει μια οικογένεια που περπατάει στο θέλημα του Θεού? Όταν χαθεί το πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου, η καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου, όταν οι άνθρωποι πάψουν να στρέφουν το βλέμμα τους στο Λόγο του Θεού και όταν οι άνθρωποι δεν εξητούν τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, εκεί ο διάβολος θα βρει το τρόπο και τόπο, γιατί εμείς δίνουμε τόπο. Δηλαδή μπορεί να ερχόμαστε στην Εκκλησία, μπορεί να συμπροσευχόμαστε, μπορεί να συμμελετάμε το Λόγο του Θεού. Σαν οικογένεια λέω τώρα, όλοι μαζί στην Εκκλησία, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές, στο σπίτι μας, να υπάρχει οικογενειακό θυσιαστήριο και προσωπικό ταμείο, να υπάρχει οικογενειακή συμμελέτη και προσωπική μελέτη. Εάν δεν υπάρχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού και να εξητούμε τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, θα βρει τον τρόπο ο διάβολος να φέρει σύγχυση. Εύκολο ήταν τώρα στο Θεό να φέρει σύγχυση. Τι κάνει? Λέγει, ασυγχύσομαι την γλώσσα αυτών, δηλαδή να μην μπορεί να καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος. Δεν είναι θέμα αγγλικών, γαλλικών ή ελληνικών. Κατανόηση είναι πολύ σοβαρό θέμα. Να μην καταλαβαίνεις τι σου λέω και να μην καταλαβαίνω τι μου λες. Γιατί εσύ βλέπεις έτσι και εγώ βλέπω αλλιώς. Εσύ θέλεις αυτό, εγώ θέλω αυτό. Και οι δυο αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Εγώ αποφασίζω αυτό, εσύ αποφασίζεις αυτό. Σκέψου τώρα να λέω εγώ, Άννα πάμε, Άννα έλα να κάνουμε αυτό, και να μου λέει η Άννα όχι. Και να μου λέει η Άννα Γιώργο πάμε εκεί, και της λέω απαράταμε. Όμως να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να γονατίζουμε, να προσευχόμαστε μαζί, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, αλλά να μην μπορούμε να επικοινωνούμε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κατανόησης, λογική ίδια και φρόνημα ίδιο. Να μην φρονούμε το αυτό, να μην λέμε το αυτό, να μην έχουμε την ίδια γνώμη. Εκεί δίνουμε τόπο στο διάβολο και θα φέρει σύγχυση. Πού? Στην οικογένεια, στα παιδιά. Όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς
Να διαφωνούν, δεν λέω να παίζουν μπουνιές ούτε να τσακώνονται. Να διαφωνούν. Τότε μπαίνει μέσα, δίνουμε τόπο στο διάβολο για να φέρει σύγχυση. Ή όταν μέσα σε μια εκκλησία ο λαός βλέπει τους πρεσβύτερους να διαφωνούν. Καλοί πρεσβύτεροι, κυρίω, και αυτός καλός και εκείνος καλός. Αυτός ο ένας καλύτερος από τον άλλον, αλλά διαφωνούν. Θα φέρει σύγχυση ο διάβολος. Και τι πρέπει να κάνουμε? Ένα είναι το μυστικό, αδερφοί. Ταπείνωση. Εκεί θα βρίσκεις χάρη ενώπιον, θα βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε μέσα στην εκκλησία. Και δεν δικαιολογούμε θα εμείς. Ο κόσμος έξω δεν μπορεί να βρει χάρη. Και δεν ξέρει το Λόγο του Θεού. Δεν ξέρει τα μυστικά που διδάσκει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν πρόκειται να βρει χάρη. Εμείς όμως είναι ανάγκη να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού. Δεν φτάνει μόνο ο αγιασμός. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο αγιασμός αποτελεσματικός και καρποφόρος είναι ταπείνωσης. Πνεύμα ταπεινού ανθρώπου που δεν μπορεί να σταθεί αν η καρδιά του ανθρώπου είναι σκληρή, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Που δεν μπορεί να επιβιώσει το πνεύμα του ταπεινού και η καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου εάν δεν περπατάει ακριβώς κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Και δεν μπορεί να περπατάει κατά πάντα στο Λόγο του Θεού αν δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Αγαπημένα μου αδέλφια, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Το θέμα είναι να είμαστε και να μπορούμε να φέρουμε το Θεό να θριαμβεύει, για να κάνει και εμάς πάντοτε να θριαμβεύουμε. Αλλά με μία προϋπόθεση. Ποτέ μην πεις ξέρω εγώ, πάντα να λες δεν ξέρω καλά. Ποτέ μην πεις μπορώ, να λες δεν μπορώ. Και ποτέ μην πεις εγώ, αλλά πάντα να λες όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου, γιατί έχω πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, τρέμω στο Λόγο του Θεού και ζητάω με όλη μου την ψυχή τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.